που της ευχή αδεία και ευλογία του σεβασμιωτάτου ποιμενάρχου του πατρών κυρίου Χρυσοστόμου ευρίσκεται απόψε κοντά μας. Δεν χρειάζεται να σας τον γνωρίσω, τον πατέρα Αντώνιο, διότι είναι δικός μας άνθρωπος, μας επισκέπτεται τακτικά και πάντοτε ανταποκρινόμενος εις το κάλεσμα του Επισκόπου και πάντοτε τον προσκαλούμε εδώ σε τέτοιες πνευματικές ευκαιρίες να μας προσφέρει λόγια πνευματικά μέσα από τον χώρο της Αγίας Γραφής και των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Νομίζω ότι απόψε ο πατήρ Αντώνιος θα μας γεμίσει, όπως του είπα και πριν, κατηδίαν τις πνευματικές μας μπαταρίες, διότι είναι άριστος χειριστής λόγου και λίαν αγαπητός σε αυτό το οποίο κάνει και εξασκεί ως άξιος διάκονος της Εκκλησίας του Χριστού μας. Τεράστιο είναι το έργο το οποίο επιτελεί στην Ιερά Μητρόπολη Πατρών, είναι γνωστό και δει, ασχολείται πάρα πολύ, δίδεται συνέχεια, νύχτα και μέρα, επί καθημερινής βάσεως, στο έργο επί της νεότητος. Αγαπάει τους νέους, αγαπάει τα παιδιά, γι' αυτό και αναλύσκεται κάθε μέρα για τα παιδιά και με τα παιδιά. Ένα τεράστιο θέμα θα μας αναπτύξει απόψε από τον χώρο των επιστολών εκεί, από την καθολική επιστολή του Ιακώβου, το δεύτερο κεφάλαιο, δέκατο στίχο, ώστε γαρ όλων των νόμων τηρήσει, τέσσι δε ενή, γέγονε πάντων ένοχος. Και εν συνεχεία, όπως διαβάζω εδώ, θα μας ξεναγήσει στον χώρο του Δευτερονομίου, διαβάζοντας εδώ την ωραία φράση που λέγει «Αδελφέ μου, πρόσεχε σε αυτό». Αγαπητέ Χριστό αδελφέ, πατέρ Αντώνη, καλώς ήλθατε στην Παναγιοσκέπαστη λευκάδα μας. Με πολύ χαρά, με πολύ αγάπη θα σας ακούσουμε. Εμείς οι ολίγοι απόψη, γιατί βλέπετε οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες, είναι πολύ υβροχερός ο καιρός, αλλά με πολύ χαρά θα σας ακούσουμε, αφού εκ των προτέρων σας ευχαριστήσουμε. Ελάτε, έχετε τον λόγο. Θα ακούσουμε τον πατέρα Αντώνιο και ό,τι θέλετε σε αυτά που θα ακούσουμε ή σε κάτι άλλο που θέλετε να ερωτήσετε τον πατέρα Αντώνιο, ευχαρίστως να υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας. Καλώς ήρθατε, πατέρα Αντώνιο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε πάντα καλά, γερός και δυνατός. Σεβασμιότατε ο πολίτη Αντώνιε Θεόφιλε, ευχαριστώ πρώτον για την πρόσκλησή σας, την αγάπη σας και την εμπιστοσύνη σας στο πρόσωπό μου. Όταν μιλήσαμε τον Σεπτόμο Ποιμενάρχη του Κύριο Χρυσόστομο, του είπα τι να είπω, μου λέει να του πείτε ότι τον αγαπώ, την αγάπη.
Και είναι έτσι η αγάπη του Επισκόπου, των Συνεπισκόπων, όπως και την άλλη φορά που δώσατε τη δυνατότητα να μιλήσουμε μέσα από τον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο, είναι κάτι το οποίο όλοι μας θα πρέπει να το δούμε ενεργά μέσα μας, διότι είναι μια εφαρμογή του Λόγου του Θεού. Όταν οι ίδιοι, δηλαδή ο Επίσκοπος, είναι εις τύπον και τόπον Χριστού. Την ευλογία σας και την ευχή σας για να μπορέσω να εκπληρώσω αυτή την επιθυμία την οποία ήρθα σήμερα στην αγάπη σας. Όταν ο προφήτης Μωυσής παρέλαβε τον νόμο του Θεού, σεβαστοί μου πατέρες και αδελφοί μου, καθώς και εσείς αδελφοί μου και αδελφές μου, εκατέβηκε από το όρο Σινά με έναν θεοχάρακτο νόμο, με 10 εντολές. Όλοι απορούσαν τι ήταν αυτές οι εντολές. Και πράγματι ανέλησε τις εντολές αυτές που είναι εκ Θεού. Δεν θα μιλήσουμε για αυτές φυσικά τώρα, αυτή τη στιγμή. Αλλά όλες αυτές όμως οι εντολές είναι αυτές που πρέπει να εφαρμόσουμε. Οπότε, όταν βρέθηκε σε δυσκολίες όπως βρισκόταν ο Σπιμένας και αυτός, ο Μωυσής ο Θεόπτης, τότε ο Θεός έρχεται να του δευτερονομήσει, να τον βοηθήσει, να τον οδηγήσει στον λόγο. Τι είναι ο λόγος τελικά? Οπότε διαβάζουμε στο κεφάλαιο 15-9 στίχο, λέει πρόσεχε σε αυτό. Αν κανείς ανοίξει το βιβλίο τα λεπτικά, τη φιλοκαλία όπως λέμε, και διαβάσουμε τους θεοφόρους πατέρες, θα δούμε ότι λένε οι Άγιοι Πατέρες μας, ανωτέρα αρετή είναι η προσοχή. Όταν το πρωτοδιάβασα, είπα, καλά, η προσοχή, μα δεν είναι η ταπείνωση. Μα δεν είναι η προσευχή, μα δεν είναι η πίστη, δεν είναι η αγάπη. Κι όμως, αναλύοντας οι Άγιοι Θεοφόροι Πατέρες, λέγουν ότι η μεγαλύτερη αρετή, η πρώτη αρετή, είναι η προσοχή. Και είναι δύσκολη. Ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας, γράφοντας έτσι τις καλύτερες επιστολές του, όπως θα λέγαμε, και εκεί φανερώνει το πλούτο της καρδιάς του. Ξέρετε, όταν στέλνουμε ένα γράμμα σε έναν άνθρωπο, ανάλογα τι κινητό έχουμε εκεί τη στιγμή που του γράφουμε, φανερώνουμε μέσα το πλούτο της καρδιάς μας. Όταν όμως αρχίζουμε να γράφουμε ένα απόγευμα, ένα βιβλίο, προσπαθούμε να βρούμε τις πηγές, εκείνο το άλλο, να το γράψουμε, καθώς ορίζει, ας πούμε, ο ορθογράφος, ο λόγος, ο γραπτός κλπ. Εκεί λοιπόν στο γραπτό λόγο των επιστολών φανερώνεται και ο πλούτος, ποιος, της καρδίας. Ένας τέτοιος πλούτος, συγχωρέστε με πατέρες, ας είναι υποτιθέμενα από ο επίσκοπός μας, ο κύριος Θεόφιλος, είναι και η εκκύκλειος που στέλνει τη Μεγάλη της Σαρακοστή. Είναι μια έμπονη γραφήνα. Γιατί? Γιατί είναι η καρδιά. Διότι ο επίσκοπος προσπαθεί, προσέχεται τον εαυτό. Ποιος είναι ο εαυτός μου, θα το δούμε στο τέλος. Προσέχεται, είναι ο ποιος είναι ο εαυτός μου. Πρόσεχε σε αυτό. Είναι, προσπαθεί να διακρίνει μέσα από την προσευχή του, το πνευματικό του αγώνα, να γράψει έναν λόγο, ο οποίος αυτός ο λόγος έλεγε όλη τη Μεγάλη της Σαρακοστή. Έτσι, όταν μας έστελνε τον πρώτο λόγο που ήρθε ως επίσκοπος, ο επίσκοπος εδώ, και θα λέει διαβάστε το ίδιο κύκλο, διαβάστε το ίδιο κύκλο, διαβάστε το ίδιο κύκλο.
έτσι όμως, κάθε έτος έρχεται και ένα καινούριο γράμμα. Ένα γράμμα καρδιακό, όπως και το γράμμα που διαβάζουμε την εγκύκλιο του Πάσχα, λέμε. Δεν είναι ένα απλό χαρτάκι το οποίο μπορούμε να διαβάσουμε. Συγχωρέστε. Θέλει εμφάνιση. Τα παιδιά σας λέγω το εξής. Το ξέρω τα πνευματικά μου παιδιά και η νεολαία εκεί που έρχονται, ότι κάθε χρόνο περιμένω πώς και πώς την επιστολή αυτή, μόλις θα έρθει να την αναγνώσω με πολλή διάκριση και σεβασμό εις το εκκλησίασμα, και μετά θα, στο εσπερινό κίνημα που έχω κάθε Τετάρτη, θα το αναλύσω. Πάει έτσι. Δεν είναι τόσο εύκολο. Αν το καταλάβω. Τι καταλάβω. Τι κατανοήσα. Τι θέλει να πει ο Επίσκοπος. Αν αυτό το διακρίνουμε μέσα στην καρδιά μας και το δούμε αυτό, αδελφοί μου και αδελφές μου, τότε θα καταλάβουμε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία πολλές φορές ξέρετε, θα εκδοθεί ένα βιβλίο και μετά το πάρουμε το βιβλίο, το πάρουμε στο σπίτι μας ή κάποια στιγμή που καθόμαστε στο τζάκι ή είμαστε στο χειμώνα, ξέρω εγώ, και λέμε, τα διαβάζουμε, τα διαβάζουμε και κοιτάμε. Πρέπει να δει, κοιτάξτε, το πόντο, τι ήταν αυτό, πώς το είπε, τι ήταν, τι σπουδαίο. Τότε που το διαβάσαμε, το διαβάσαμε. Διαβαίνω δηλαδή. Περπατάω, όπως περπατάμε στον δρόμο, κάποιο δρόμο της Λυκάνος, δεν παρατήρησα δεξιά και αριστερά. Εάν όπως το μελετήσω, σημαίνει ότι κάθομαι να το δω αυτό το πρόσωπο σε αυτό. Και απάνω σε αυτό το πρόσεχε σε αυτό, ο Ιάκωβος, ο αδελφό Θεός, έρχεται με αυτό το ρητό το οποίο ανέβησε τον λίγο ο επίσκοπός μας, ότι ξέρετε, πολλές φορές τι λέμε, δεν φταίμε. Εντάξει. Και τι έκανε. Και πώς το έκανε αυτό. Δεν παντιέσαι, δεν πειράζει αυτό. Και είπα, εντάξει. Δεν είπε τίποτα αυτό, δεν είναι απουσιώδη. Είναι απουσιώδες το θέμα αυτό, δεν μην το ασχολείσαι με αυτά. Θα πω ένα που ακούω καμιά φορά όταν πάω σε κάποιες άλλες εκκλησίες και λοιπά. Τα πεινά έτσι εδώ. Λέω, πώς πάει με το καθηγητικό έργο, ας πούμε. Τα παιδιά δεν θέλουν τώρα, δεν ασχολούνται. Όταν εγώ που είμαι επιμένας, υποτίθεται, δεν έχω έμπονη καρδία για να προσέξω τι μου έδωσε εντολή η Εκκλησία δια του Επισκόπου. Και λέω, δεν περάσει, εντάξει. Το κάναμε δύο-τρεις φορές, εντάξει, δεν φύγα τα παιδιά, τελειώσαμε. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν θέλω να βρούμε τρόπους για να τα φέρουμε τα παιδιά κοντά μας. Πρέπει εμείς να πάμε περισσότερο κοντά, αλλά στα παιδιά, στους νέους και στις νέες. Έτσι λοιπόν, αν κανείς πέσει σε κάτι, λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, αν πέσει σε κάτι από αυτά που πέφτει, τότε μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο. Ξέρετε, ποιο είναι το καλύτερο. Έπεσα. Πού έπεσα. Οπότε, τώρα που το μεγάλη σαν αγωστή με την εντολή του επισκόπου μας, θα πάμε κάπου να εξομολογήσουμε σε κάποια χωριά, σε κάποιους χώρους. Και θα δούμε μια γερόντισσα, ένα γέροντα. Θα πω αυτό που είπε ο πνευματικός μου. Δεν ξέρω, ο επίσκοπός μας θα με ελέγξει και θα μου πει, πάτε να δώσετε λάθος. Δεν είναι έτσι. Και έτσι πρέπει να είμαστε. Και ταπεινά θα το δεχθούμε. Γιατί δεν προσέχω, Μου είπε ο πνευματικός μου, θα ασχοληθείς σαν να είναι εκείνη τη στιγμή η κρίση του ενώπιον του Θεού. Δεν θα πεις, έχω δύο γερόντια. Έλα, πεις, έλα. Διάβασε το μια ευχή να θύμουν. Και η ευχή που διαβάζουμε τι λέει στο πρόσεχε σε αυτό. Βλέπε, είτε λόγο, είτε ενέργο, είτε διανύα. Και στο καλό είναι αυτό. Αφού εγώ δεν ασχολήθηκα με αυτό. Θα δούμε την Κυριακή τον Απόκριο. Στο Ευαγγέλιο το λέει άλλος της κρίσεως, εγώ θα έλεγα της φιλανθρωπίας, του ελέους, της αγάπης, της συναλληλίας,
της φιλοξενίας. Θα δούμε ότι ο Κύριος θα μας λέει πώς συμπεριφερθήκαμε στον αδελφό μας, λέει ο Άγιος Βασίλειος. Έχουμε τα μάτια, μας έδωσε ο Θεός. Πώς τα μάτια αυτά θα βοηθήσουν, τι θα κάνουν. Βλέπεις με τα μάτια σου, λέει, μήπως το σώμα σου, το πρόσωπό σου, διακρίνεις το χρώμα των οφθαλμών σου, βλέπεις τίποτα από την υπόστασή σου, όχι, αλλά το βλέπεις στον άλλο. Ο άλλος είναι ο εαυτός μου. Αυτός ο άλλος είναι αυτός που με ενδιαφέρει τελικά. Αυτός ο εαυτός μου. Αυτό πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα. Και εκεί στέκεται ο Άγιος του Θεού, ο Βασίλειος, το πρόσεχε σε αυτό στην επιστολή του, όχι μόνο σε αυτό, στον λόγο, στην αποδοχή, στην όσφληση, στη γεύση, στην αφή, δηλαδή στον όλο άνθρωπο. Και φέρει και τα ζώα, μας φέρει εικόνες από τον ζωικό βασίλειο, μας φέρει από τους άλλους περιπάτους τους οποίους γίνεται. Και μάλιστα υπάρχει μια ωραία που αναφέρεται εκεί στον Άγιο Γρηγόριο που στέλνει ο Βασίλειος εδώ. Είναι στον ίδιο ποταμό μόνος του, μονάζει. Είναι από εκεί που τον κάλεσε τον Βασίλειο η αδελφή του Μακρίνα. Και του λέει, τι κάθεσαι εκεί πέρα, του λέει, έλα εδώ, έλα εδώ. Γιατί, είχε ανάγκη ο λαός του Θεού. Μα εγώ θέλω να πάω εκεί, θέλω να διάσω. Θέλω εγώ, θέλω εκείνο, θέλω το άλλο. Ναι, αλλά λέει, δεν είναι έτσι. Και αρχίζει να το περιγράφει του Γρηγορίου την ομορφιά της φύσεως. Πώς ήταν η λουλούδια, πώς τρέχει το γάργαρο νερό, τι ομορφιά έχει, πώς βλέπει τους κυνηγούς που κυνηγούν τους λαγούς κλπ. Και άλλα πράγματα. Και μάλιστα λέει έτσι με διευκό, δεν έχω δει αρκούδες εδώ. Στο παιδιό μου είναι ένα ήρεμο περιβάλλον, πολύ όμορφο. Τι όμορφο, ε. Είναι η επιστολή που στέλνει στο φίλο του, Γρηγόριον, τον Αζιαζινό. Γιατί λέω πάμε αυτό. Είδατε τι ωραία πράγματα είναι τα μάτια. Να βλέπουν ωραία πράγματα. Να μάθουμε να βλέπουν σωστά πράγματα, να διακρίνουν σωστά γεγονότα. Πώς όμως, έρχεται ο Κύριος μας και μας λέει «Εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί η γλώσσα». Κρατήστε. Όμως, συνεχίζει. Προσέξτε. Αν ο οφθαλμός σου είναι φωτεινός και καθαρός, όλο σου το σώμα φωτεινόμαστε. Άμα, αν όμως ο οφθαλμός σου δεν είναι φωτεινός, τότε όλο σου το σώμα σκοτεινό. Θυμηθούμε τι είπε ο Απόστολος Παύλος στους Κορίνθιους προθές. Ότι το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Όπα, τώρα δυσκολευόμαστε λιγάκι. Αλλά αυτός που λέει ό,τι θέλω το κάνω το σώμα μου, όπως θέλω το κάνω, εδώ δεν λέει το ίδιο. Γιατί συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος και λέει «Ηγοράστητε, σας αγόρασε ο Χριστός με το αίμα του». Μας εξαγόρασε και έδωσε λίτρα. Το λίτρα τι είναι, έδωσε το αίμα του, το Παναγέρο και μας έσωσε. Οπότε, γεννάται ένα μεγάλο ερώτημα. Εγώ σαν παπάς, προχθές που έρθω εδώ, από όταν με πήρε ο πατέρας Πυρίδωνας ο Άγιος Ιεροδιάκονος και κανονίσαμε με την ευλογία των επισκόπων μας, πήγα στο πνευματικό μου και του λέω «Πάτσε, σκέφτομαι αυτά». Τι λέτε,
δεν σκεφτώ έτσι, θα τα πω έτσι, θα πω αυτό, θα πω εκείνο. Τι λέτε, δεν φαίνεται λίγο ανόητο για μένα. Πού, θα πας εσύ, έχεις σπουδάσει, έχεις κάνει. Όχι, αδελφοί μου. Πρέπει να πάω στο πνευματικό. Γιατί. Γιατί το πρόσεχε σε αυτό. Μου λέει ότι πρέπει να είμαι ταπεινός. Και θα πει ένας άνθρωπος της Εκκλησίας μας. Ότι καθώς πορεύεσαι και να πας με τα βήματά σου εις το εξομολογητήριο ή στο πνευματικό σου, ήδη γράφει ο φύλακας άγγελός σου τα βήματα της ταπεινώσεώς σου. Για τη δική σου ταπείνωση και η ταπείνωση του πνευματικού ότι εκείνη τη στιγμή επιτελεί ένα μέγιστο, υπερμέγιστο μυστήριο, θα δώσει το φωτισμό στην καρδιά και του διάβολου και του αλλού. Και έτσι θα καταλάβεις ότι αυτό πρέπει να γίνει, έτσι πρέπει να γίνει και αυτό θα πρέπει να κάνουμε. Όταν μιλάει ο Μέγας Βασίλειος για τον λόγο και λέει ότι ξέρετε βρε παιδιά, μιλάω, ωραία, πρόσεξε τι μιλάς. Να, ένα θέμα. Πάω στην εξομολόγηση να προσέξω τι μιλάω. Τι λέω στον συνάνθρωπό μου, πώς στέκομαι μέσα. Να ξεκινήσω πρώτα από μέρα που είμαι παπάς, είμαι μέσα στο Ιερό Βήμα, και με το συνεφημέριο ή με τον άλλο αδελφό, έρχεστο, με τον Ιωκόρο, με τον Ψάρτη, με τον Επίφρονο. Πώς στέκομαι μέσα στο Ιερό Βήμα, τι λέω, πώς τα λέω, έρχεστε εσείς οι πιστοί μέσα στην Εκκλησία. Τι είναι αυτά που λέω, πώς τα λέω, και τι τα λέω αυτά, το στόχο, ο λόγος. Αυτό που λέω έχει βάσεις. Ξέρετε, εμείς είναι εύκολο να βρίσκουμε τον πρωθυπουργό της χώρας. Πληρώνουμε γι' αυτό. Όχι. Είναι εύκολο να βρίσκουμε τον δήμαρχο, τους πόλεμους. Και αυτό εύκολο. Είναι εύκολο που να βρίσκουμε και τον επίσκοπο. Το ίδιο εύκολο είναι να βρίσκουμε και τον παπά της Ευμαρίας μας. Το δάσκαλο, το γιατρό, το δικαστικό. Αλλά όλα αυτά τα θεωρούμε δίκαια. Πήγαμε ποτέ σε ένα πνευματικό. Προσέξτε το, προσέχομαι. Ε. Πήγα σε ένα πνευματικό να το συμβουλευτώ, να το πω πάτερ μου. Εγώ, γι' αυτό τον άνθρωπο είπα αυτά, γι' αυτό είπα αυτά, γι' αυτό είπα αυτά, γι' αυτό είπα αυτά. Θα δούμε τι θα σου πει ο φορώντας το άθιο κυρό των επιτραχύλιων. Διότι θα σας πω κάτι που έμαθα από τον Άγιο Γερβάσο τον Παρασκευόπουλο. Ο ίδιος, συναντώντας με ένα ίδιο πρόσωπο, συζητώντας το ίδιο θέμα, χωρίς επιτραχύλιο, είναι μαγικό, μου έλεγε ο μακαριστός Νικόδημος ο Βαλιδράς, παιδάκι μου, το πανί που πήρες τώρα, όταν το χέρι του αρχιερέως ή του ιερέως ευλογήσει, δεν είναι πανί πλέον, αλλά είναι επιτραχύλιο, είναι άλλη υπόθεση. Δεν είναι ένα σκουτί, έτσι που τότε. Ακριβώς εισαγωγικά η λέξη. Θα προσέχεις μου. Και γυρίζει και μου λέει, και αυτό κυριολεκτικά αυτό το άσπρο πανί που έχετε εδώ στο τραπέζι, για να με τιμήσετε και να τιμάτε τους κήρυκας, δεν είναι δικό σου, δεν είναι στο σπίτι σου, είναι της Εκκλησίας. Ό,τι γίνει στην Εκκλησία είναι αγιασμένο, δεν το παίρνεις για δική σου χρήση. Ήμουν αδιάκονος. Η συμβουλή του μου έμεινε. 22 χρόνια δεν είναι αδιάκονος, προς τα 23. Αυτά που σου λέω θα τα κρατήσεις. Γιατί ο πνευματικός νόμος δεν έχει διαπραγματεύσεις. Πρόσεχε, αυτή ήταν η κουβέντα τελευταία, σε αυτόν, γιατί ο Θεός
Έγινε. Ο δεύτερος ιερέας που επισκέφθηκε όταν χειροτονήθηκα διάβολος, ήρθε και μου έδωσε το τυπικό της εκκλησίας, το μεγάλο τυπικό αυτό, βιολάκι που λένε. Και μου γράφει μπροστά. Πάντα ευσχημόνος κρατάξει γενέσου. Έλεγα, γιατί πάντα. Θα το διαβάζεις, θα το μελετάς και δεν θα παρακλείσεις από την εκκλησία. Η εκκλησία δεν σε έβαλε εδώ για να κάνεις το κομμάτι, σε έβαλε να διακονήσεις. Βλέπετε λοιπόν ότι καθώς θα πάτε στον παππούλη εσείς να εξομολογηθείτε, δεν πάτε στον υπάλληλο του γραφείου Χ, αλλά πάτε στον απεσταλμένο, σε αυτόν ο οποίος διακονεί την εκκλησία του Χριστού. Και λέει ο Άγιος του Θεού Βασίλειος, μάλιστα κάποτε κάποιος από τους σπουδαίους και από αυτούς που υπερηβανεύονται διασεμνότητα, περιβαλλόμενος εξωτερικά ο μπίωμας οφροσύνης και καθήμενος ανάμεσα εις αυτούς που συχνά τους μακαρίζουν δια την αρετή του, τρέχει γρήγορα με τη σκέψη προς τον τόπο της αμαρτίας, με την αφανή ενέργεια της καρδιάς. Τι ελέγχει εδώ ο Άγιος? Ελέγχει, το πρόσεχε σε αυτό, το λογισμό. Εγώ αδερφή μου είμαι αδύνατος. Και έρχεσαι εσύ ο παππούλης, ο λαϊκός και ο βουλευτής. Ο επίσκοπος μου είναι έτσι, είναι έτσι. Εγώ σαν δραμένος που είμαι, δεν έχω γιατί. Γιατί με πείραξες? Τι είναι πιο όμορφο να πας στο πνευματικό σου, να του πεις πάθε μου, εγώ έχω αυτό και αυτό το παράπονο. Και αν είναι αυτή η περίπτωση έχεις κάποιο παράπονο από τον επίσκοπό σου, γιατί δεν πας να το πεις? Γιατί? Τι είναι αυτό που σε φοβίζει και σε τρομάζει? Ότι δεν σε αγαπά ή ότι δεν τον αγαπάς? Ότι δεν το σέβεσαι ή δεν σέβεσαι? Τι είναι αυτό που σε κάνει να δυσκολεύεσαι? Είναι ο λογισμός μας. Είδατε πόσο προσοχή χρειάζεται? Να λοιπόν η προσοχή. Προσέχω τι ακούω, τι λέω, τι βλέπω. Βασικό πράγμα. Για να μην χαλάει το μυαλό μου και το καλό μου. Θα σας διαβάσω ένα απλό κείμενο για να μην πείτε ότι τα λέω μόνο εγώ. Και έτσι, επειδή αυτά μέσα στη Μεγάλη Σαρακοστή γίνονται, δυστυχώς, ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς γνωρίζετε ότι έγραψε το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο του, που λέμε το Καταλουκά. Από τους Ιεροψάλτες ακούμε την περίοδο του Πάσχα, πράξεων των Αποστόλων, το ανάμωσε κλπ. Οι πράξεις, όπως γνωρίζουν οι Άγιοι Πατέρες, και πιστεύω και εσείς οι λαϊκοί, συγχωρέστε με που το υπενθυμίζω, εγγράφηκαν από τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά. Στο κεφάλαιο 23, στίχο 4, λέει «Τον αρχιερέα του Θεού διδωρείς». Συγχωρέστε με που ξεκινάω σεβασμιότητα από αυτό, αλλά νομίζω ότι το μείζον πρόβλημα σε εμάς είναι η ιεροκατηγορία, ειδικά εκείνων που ασχολούνται με το της Εκκλησίας. Εγώ αυτό συναντώ στο Πετραχίλι. Και πολλές φορές, συγχωρέστε με που λέω, εγώ δεν είμαι ο κανόνας, αλλά λέω, παιδί μου, δεν πρέπει να κοινωνήσεις. Βρες τα με τον εαυτό σου και αρκετούς μου λέω, πήγαινε στον επίσκοπο, πες το αυτό που μου πες, σε παρακαλώ, και να σε κανονίσει εκείνος. Και η αγάπη του επισκόπου, ξέρετε τι κάνει, πήγαινε, παιδί. Ή, όχι, παιδί, έτσι με αυτό. Αλλά είναι όλη η αγάπη του όμως.
πιο πράγμα, να μάθουμε όχι να κουτσοπολεύουμε. Αναρωτιέται λοιπόν ο Απόστολος, τον αρχιερέα του Θεού Λιδωρίς. Ακούστε τι λέει ο συγγραφέας. Πάντοτε η κατάκριση, είτε δίκαιη είναι είτε άδικη, είτε προς πρόσωπα αμαρτωλά στρέφεται, είτε προς ενάρετα, είναι αμάρτημα βαρύτατο. Κατά το λόγο του Κυρίου μας, μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Και τι δεν βλέπεις το κάρφος, το ενδοοφθαλμό του αδελφού σου, τη δε ενδοσόφθαλμό δοκών που κατανοείς. Πολύ περισσότερο όμως, η Εκκλησία μας κατεδίκασε την προς τους κληρικούς κρίση και κατάκριση και με βάση τους ιερούς κανόνες επιβάλλει βαρύτατα επιτήμια. Διότι το πρόσωπο του ιερέως ή του αρχιερέως πρέπει να προστατεύεται αφού εκπροσωπεί τον ίδιο τον Θεό. Τα λάθη δε και εγκλήματα, ίσως, ενός ιερέως δεν επιτρέπει η Εκκλησία να δημοσιοποιούνται, αλλά να αναφέρονται στα αρμόδια εκκλησιαστικά όργανα για την κανόνιση του πτέσαντος κληρικού. Είναι δε πάγια η τακτική του διαβόλου και των οργάνων του να δημοσιοποιούν τα λάθη των κληρικών και πολλές φορές να κατασκευάζουν τέτοια όπως η φθορά της συνειδήσεως των πιστών. Είναι όμως ανεπανόρθωτη αυτή η φθορά. Ο κληρικός οδηγεί τον πιστό στον ουρανό και επομένως, κατά τη λογική του διαβόλου, αυτός και το κύρος του πρέπει να λερωθούν. Δηλαδή ο κληρικός, αλλά και το κύρος του κληρικού ή του αρχιερέως ή του ιερέως, πρέπει να πετάξουν λάσπη. Έτσι. Στην Αγία Γραφή βλέπουμε κυρίως δε στην Παλαιά Διαθήκη με ποιες τιμές περιέβαλε ο Θεός τους ιερείς, οι φιλοί των Λεβιτών. Επειδή εργάζονταν στο ναό και στα έντο εν αυτό, εσυντηρήτω και προστατεύονταν από τις υπόλοιπες φιλές, οι ιερείς. Επειδή είχα προείψει στο λειτουργήμα, απολάμβαναν τις αντίστοιχες τιμές. Ακόμη και όταν ο ίδιος ο Κύριος καυτηρίαζε τη φαρισαϊκή συμπεριφορά, δεν έπαβε όμως να υποδεικνύει στο λαό και να τους ακούει και να τους πλησιάζει. Πάντα ουν όσα αν ύποση μην τηρεί, τηρείτε και ποιείτε, τα δε έργα αυτών μην ποιείτε. Καυτηριάζει με τα κακώς κείμενα και όχι φυσικά με προσωπικές επιθέσεις. Προστατεύει όμως τον ιερό θεσμό της Αγίας Ιεροσύνης. Για ποιο λόγο όμως τα λάθη και βαριά παραπτώματα πολλές φορές των κληρικών βρίσκονται στο προσκήνιο της δημοσιότητας? Σκοπίμως. Γιατί όμως? Σκοπός άρα και το μέσο δημοσιότητας είναι η διόρθωση το κακώς κειμένο της Εκκλησίας? Θα ευχόμαστε να συνέβαινε αυτό έστω και αν ο τρόπος που ακολουθούν από αυτά, τα μέσα κλπ. Είναι απολύτως λάθος. Από τα πράγματα όμως φαίνεται διαβιέστατα ότι ειδικά τις τελευταίες εποχές στόχος των δυνάμεων αυτό, το μέσο δηλαδή, είναι όχι η διόρθωση αλλά ο εκλεβασμός και η διαπόπευση της Εκκλησίας γενικώς και τούτο γίνεται όχι με την προβολή συγκεκριμένων ατυχών περιστατικών αλλά και με ποικίλους άλλους τρόπους ώστε να διασύρεται η Εκκλησία και η κληρική. Είπαμε όμως ότι ο κληρικός που πέφτει παρασύρει και αρκετές πληθές. Εκεί ελπίζουν οι δυνάμεις του σκότους να μειώσουν το κύρος του. Η σπήλωση του κληρικού έχει αναπόφευκτα δραματικές συνέπειες. Ακούστε τις. Πρώτη, τη βέβαιη απομάκρυνση από το χώρο της Εκκλησίας πολλών, κυρίως όμως των νέων. Δεύτερο, την εισανισχυτικό βαθμό ολιγόστευση υποψηφίων κληρικών. Να μην γίνονται δηλαδή κληρικοί. Τρίτον, τη διακόπευση και το διασυρμό των κληρικών, όχι βεβαίως μόνο των ενόχων, αλλά ακόμα και τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας.
Αυτό θέλω να κάνω. Ας μην γινόμαστε συμμέτοχοι στην πολεμική αυτή κατά μου κυρικό, διότι εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας θα κλάψουμε πρώτοι. Από εμάς θα λείψουν τα μυστήρια και οι χάρητες της Εκκλησίας όταν λείψουν οι ιερείς. Σύμπτωμα το οποίο ήδη παρουσιάζεται σε πολλά χωριά και κομοπόλεις, αλλά και παραμεθόριες περιοχές, όπου η ιερέας αποτελεί πλέον είδος προς αναζήτηση. Σοφός ο συγγραφέας. Βλέπετε τι κάνει λοιπόν η σπήλωση. Και είναι ψέματα όλα αυτά. Ό,τι σαν και να λέγονται, ψεύδι λέγονται. Αλλά εγώ θα πω στα δικά μας, όπως είμαστε χριστιανοί. Είναι ωραίο. Στο καταληκτικό εσπερινό που θα έρθετε, να κουτσοπολεύονται. Και δει εμείς οι ποινικοί πολλές φορές καμιά φορά. Για ποιο λόγο. Το απαιτούμενο και προαπαιτούμενο της που είσαμε είναι όχι μόνο η προσευχή, αλλά και το άκουσμα του λόγου που εκείνη τη στιγμή επάνω από το θρόνο ή ενώπιον της Ιεράς, ωραίας πύλης ή Αγίας πύλης, ο ομιλητής ή ο επίσκοπος θα μεταφέρει το λόγο του Θεού. Κι εγώ μέσα δεξιά-αριστερά, εντάξει, είναι όμορφο αυτό. Τι είναι ωραίο. Δεν άκουσα κάτι. Δεν κατάλαβα τίποτε. Οπότε, πού είναι που πρόσεχα τελικά. Αυτό, ότι δεν προσεχώ, το εξομολογηθήκαμε. Πήγαμε στο πνευματικό μας και είπαμε, πατέρα μου, εγώ είχα πάει στην εκκλησία, αλλά όταν βγήκε ο ευηλητής, δεν ήθελα να ακούσω τίποτε. Το πες. Πες το να σε διορθώσει, να σε βοηθήσει, να σε χαριτώσει, να σου πει, να σου υποδείξει, παιδί μου, έτσι, άλφα, βήτα, γάμα, δέλτα. Τι όμορφο πράγμα. Πάμε σε ένα μυστήριο, Φερρυππίν. Βαπτίσεως. Γάμο. Τι κάνουμε εκεί, στο μυστήριο. Ο ένας γελάει, ο άλλος φωνάζει, ο άλλος κάνει εκείνο. Και εμείς οι ιερείς λέγουμε, σας παρακαλώ με ησυχία, σας παρακαλώ με ησυχία, σας παρακαλώ με ησυχία, σας παρακαλώ με ησυχία. Και κάνουμε, κάνουμε. Αλλά προσέξτε τι μένει όμως, τίποτα από όλα το μυστήριο. Τι πιο όμορφο, έρχεται να βγάλει ο άλλος χαρτίνα, αυτό που λέω ταπεινά. Δεν είμαι καλύτερος από εσάς, ούτε από τους ιερείς, ούτε από τους λαϊκούς. Όμως, λέω, ξέρεις τι θα κάνεις τώρα. Θα πάνε πάνω, ξέρεις τι σημαίνει γάμος. Ε, κοιτάει. Ε, παππού, γιατί δεν έχουμε εδώ το χαρτί. Ξέρετε το χαρτί, πώς το δίνουμε εμείς οι ιερείς περισσότεροι την Κυριακή. Ο Χριστός βαρκέται με αυτή την άλλη μέρα. Λέω σε πόλεμους, λέω, γιατί δεν έχεις τέσσερα το απόγευμα, το τρίτο απόγευμα, το τετάρτο απόγευμα, το πέμπτο απόγευμα, την Παρασκευή το απόγευμα, το Σαββάτο απόγευμα. Πάπα, θα μου τώρα μετά τη Θεία Λειτουργία, γιατί. Κοιτάξτε να δείτε τι κάνουμε. Και εμείς από την καλή και αγαπώσα καρδιά μας και την αφέλειά μας το πετάω. Όχι. Νομίζω έτσι πρέπει να κάνει η Εκκλησία. Νομίζω. Όχι, παιδί μου. Στην εφορία πάσα την ημέρα. Την Κυριακή πάω. Σάββατο πάω. Δευτέρα θα πάω. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Στο Δήμο το ίδιο. Α, κοίταξε να δεις. Θα έρθεις για να έχουμε τον χρόνο να μιλήσουμε. Γι' αυτό το λόγο μόνο. Να το πούμε, ξέρεις παιδάκι μου, στεφάνομαι, θα του δώσουμε ένα φυλάδιο, έχουμε κάτι. Ξέρεις παιδάκι μου, είναι αυτό, είναι ένα μυστήριο, δεν είναι απλώς μια έτσι ευκαιρία. Γιατί βάπτισε, έλα να δούμε τι είναι ο κόσμος, ποιος είναι αυτός ο ανάδοχος, να ανοίξουμε μια κουβέντα. Συγχωρέστε, δεν είναι ιερατική σύναξη, αλλά και εσείς οι πιστοί θα πρέπει όταν κάνετε κάτι, να το λέτε και στους άλλους ότι, παιδί μου, πρόσεχε. Πρόσεχε το εαυτό σου που θα πας, θα κάνεις. Ο Άγιος του Θεού Βασίλειος, λοιπόν, συνεχίζοντας λοιπόν στον λόγο αυτό τον οποίο είπε και δίδαξε, λέει το εξής, λοιπόν. Διεκτούν
και εις εμάς ο Θεός που μας παιδαγωγεί έδωκε το μεγάλο του το παράγγελμα, για να προσθεθεί και εις εμάς με τη βοήθεια της λογικής αυτό, το οποίο εκπίσως έχουν εκείνα, δηλαδή τα ζώα. Και αυτό που εις τα ζώα κατορθώνεται χωρίς καμία αναπιστασία, αυτό εις εμάς επιτελείται δια της προσοχής και της συνεχούς επιβλέψεως των λογισμών. Επιμένει σε αυτό, γιατί οι λογισμοί κουράζουν τον άνθρωπο. Είσαστε οι περισσότεροι πιστεύουν τον ιερέο πνευματικοί. Και εσείς οι λαϊκοί δεν κουράζετε με τους λογισμούς σας. Υποφέρετε. Δεν κοιμόσαστε πολλές φορές. Γιατί δεν μπορείτε να τα βρείτε με τον εαυτό σας. Κάτι σας φυσεί. Έχετε μια σύγχυση, ένα κακό λογισμό. Κάτι σας κουράζει. Κι όμως, είναι πάρα πολύ απλό. Η καθαρότητα των λογισμών βγαίνει μέσα από την προσευχή. Αυτή την προσευχή που πρέπει να κάνεις εσύ και εγώ, ο καθένας μας. Ποια προσευχή? Την ταπεινότητα της προσευχής. Να ζητήσω από τον Θεό το αλλιώς. Ελέησέ με, Κύριε. Θυμόστε τον 20ο ψαλμό. Ο Δαβίδ, επειδή διέκρινε την αμαρτία του, είναι και φόβος και μοιχεία. Και είδε ότι είναι μεγάλη αμαρτία, του ζητάει από τον Θεό. Καραντιείσμε, ισόπου και καθαριστήσω. Πληνείσμε και υπέρχει όλα να ευκαρθίσω. Δεν μου φτάνει μόνο το ελληνικό σου. Θέλω να με κάνεις έτσι. Να με ξεπλύνεις, να με πλύνεις, να με καθαρίσεις. Νιώθω ενοχές μέσα. Έτσι λοιπόν υποφέρουμε όλοι μας. Φέρετε από ένα μικρό, φέρετε από ένα άλλο, φέρετε από κάτι άλλο. Αυτό έρχεται ο Απόστολος Ιάκωβος, ειδικά η καθολική του αυτή επιστολή, είναι υπερκουσία του πνευματικού μας αγώνας. Αλλά είναι ο πούσουνας που μπορούμε να προχωρήσουμε την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Πώς και γιατί πρέπει να προσεύχομαι, πώς και γιατί πρέπει να πιστεύω, πώς και γιατί πρέπει να ζω να έχω την ελεημοσύνη κλπ. Πάμε λοιπόν στην ελεημοσύνη. Ας αφήσουμε το λόγο, ας αφήσουμε τη σκέψη, ας αφήσουμε όλα αυτά. Στην παραγωγή του ασώτου που ακούσαμε, μας βοήθησε πάρα πολύ ο Κύριος. Και μας έμεινε το ασώτου, ο άσωτος. Δεν σκεφτόμαστε όμως τη φιλανθρωπία, τη φιλεσπραχνία και το έλεος του Πατέρα. Το θεωρούμε ως δεδομένο και ο Πατέρας έπρεπε να το δεχθεί. Θα πρέπει να το περιποιηθεί, θα πρέπει να το πλύνει, θα πρέπει όλα αυτά. Ελάτε εσείς αγαπητοί μου, αδελφοί και αδελφές, πόσες φορές εμείς σε μια τέτοια απαξίωση του παιδιού μας, της γυναίκας μας, του άντρα μας, του συγγενή μας, του γείτονά μας, συμπεριφερθήκαμε σαν το Πατέρα. Πώς το λες. Λέω άλλος, εγώ δεν το ξαναμιλάω ποτέ. Γιατί δεν το ξαναμιλάω. Δεν το θέλω. Τι λέω άλλος, εγώ δεν θα θέλω να αφήσω και στην κηδεία μου. Δεν θέλω καμία σχέση μαζί σου. Και την Ανάσταση ή τη Μεγάλη Πέμπτη, επειδή το θέλουμε σαν έθιμο, θα πάω να κοινωνήσω. Τι να κοινωνήσεις? Ποιο? Τον Ιησού Χριστό? Ποιο? Μα κάποτε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, οι μαθητές του εκεί, ο λόγος που μιλούσε στην Κωνσταντινούπολη, έφυγα και πήγα στο υπόδρομο και του φωνάζει «Απάγης ημάς εκ της Ιεράς Τραπέζης» και απαντά ο Άγιος «Ούκα πάγω, αλλά συνάγω». Γιατί, τι είχε κάνει, τους είχε βγάλει τους απ' έξω, τους έκθε τις πόρτες, λέει «Στόπ, στόπ, στόπ, στόπ». Πήγανε εκεί, για σταθείτε.
Γιατί πήγατε στα θεάματα. Τώρα από λίγο βάλετε το στόμα σας στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Και που εσείς φύγατε από την εκκλησία και πήγατε εκεί για να βλασφημίσετε, να ακούσετε ρηπαρά λόγια, να δείτε εκείνο να τα άλλο άλλο, μα δεν προσέξετε καθόλου. Να δείτε πόσο επικαιρό είναι αυτό. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος δεν προσέχει καθόλου τον εαυτό του, λέει ο προφήτης. Έλεον δε αμαρτωλού, μη λιπανάτω την κεφαλή. Κύριε Λέξο, δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω ότι εσχρόμεστε και λέγει, να κλέβω και να φτιάχνω και να λέω αυτό πάω το παππούλι, γιατί κάνω μια ελεημοσύνη. Είναι ελεημοσύνη αυτή. Η προσοχή είναι ελεημοσύνη. Γι' αυτό αδελφοί μου, απευθύνομαι σε όλους εσάς. Η ελεημοσύνη να τη δείτε στον παπά να την κάνει, να τον κουράζετε τον παπά. Γιατί ο παπάς πρέπει να βρει, τι λέει το Ευαγγέλιο, διάδοση φτωχής και δεύτερο ακολουθεί. Θα πρέπει να βρει τον πατόχο, δεν θα το δώσει όπου θέλει. Και όπως θέλει, θα ρωτήσει, θα μάθει, θα ψάξει, θα κλάψει, θα γονατίσει, θα προσευχηθεί. Κουράστε τον. Ταλαιπωρήστε τον, για να πάει και αυτό στη βασιλεία των ουρανών. Είναι η εγκοσύνη που σε ζητάει ο επίσκοπος. Με το εγκύκλιο γράμμα του και λέει: δώστε μου, κάτω μου. Δεν το κάνει γιατί θέλει να πάρει λεφτά στη τσέπη του. Ούτε ο παπάς ούτε ο δεσπότης. Αλλά γίνεται για να δοθεί και σε εσάς τη δυνατότητα ότι από χέρια αγιασμένα εδόθηκε η εγκοσύνη. Είτε είναι χρήματα, είτε είναι τρόφιμα, είτε είναι ρούχα. Δεν είναι εύκολη αρετή η ελεημοσύνη. Και κόπο θέλει και μόχθο και ξενύχτη και κούραση. Ξέρετε πόσες φορές τους ιερείς μας τους βρίζουν η πιστή μας. Δεν μου έδωσε σε μένα, δεν μου έκανε σε μένα. Πόσες φορές και ο επίσκοπος δεν θα έχει ακούσει τέτοια πράγματα και ακούει. Πόσες φορές τα γραφεία των Μητροπόλεων δεν υποφέρουν από αυτούς τους ανθρώπους. Είναι και επιτίδιοι. Είναι άνθρωποι πονηροί και βόητες. Όπως λέει ο Λόγος του Θεού, που έρχονται με το σχήμα τάχατες πεινασμένου κλπ. Όχι. Τι προσοχή είναι η εγκοσύνη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι πρέπει να ευρώσεις το χέρι σου αυτό που θα δώσεις. Και το πώς θα το δώσεις, πρέπει να έχεις διάθεση. Θυμηθείτε πώς το έδινε ο Άγιος του Θεού, ο Νικόλαος, ο Θαυματουργός. Τη νύχτα πώς έσωσε τις κοπέλες εκείνες, με τα νομίσματα. Δεν είναι έτσι απλά. Διότι μια ελεημοσύνη θα σώσεις την τιμή και την υπόλοιψη ενός κοριτσιού, ενός αγοριού, ενός ανθρώπου, μιας οικογενείας. Δεν είναι τάχα, εντάξει έδωσα σε ένα, δεν είπα, αυτό που είναι απ' έξω ζητιάνος. Ναι, αλλά δώστο. Επιστέψτε το. Είδατε τι έχουμε μέσα μας. Δεν εμπιστευόμαστε την Εκκλησία. Τα κάτι που πρέπει να πούμε στο θέμα της ελεημοσύνης. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη. Ούτε στον παπά, ούτε στον δεσπότη, ούτε σε κανέναν. Γιατί. Γιατί έχουμε δεχθεί τους λογισμούς. Και ενώ έχουμε πέσει, δεν έχουμε πάει ποτέ στο πετραχύλι να πούμε «Πατέρα μου, έχω κακούς λογισμούς για τους ιερείς μας». Έχω κακό λογισμό για τον επίσκοπό μου. Έχω κακό λογισμό ότι δεν δίνεται η ελεημοσύνη. Να θεραπευθούμε, να απαλλαγούμε από αυτό το πάθος μας. Γιατί αδελφοί μου, γιατί μέσα μας έχουμε πρόβλημα. Έχουμε αποδεχθεί λόγια που λένε σπερματικά. Έστε κακήθε οι πονηροί και γόητες άνθρωποι. Να λοιπόν πώς πάει η ελεημοσύνη. Απλώς το έθιξα. Γι' αυτό θα ακούσετε από τον επίσκοπό σας και επίσκοπό μας πόσα ωραία λόγια και από τους ιερείς μας. Όμως, επειδή είναι τόσο πολύ αυτή η αρετή, φαίνεται έτσι όμορφη και θα λέει κανείς ότι τη λέμε, ας πούμε, εντάξει, δίνουμε. Και εγώ έδωσα. Δεν έδωσες τίποτα.
το δίλεπτο της Κίνας μας δικάζει όλους, έδωσε όσα δεν είχε. Γιατί, να σας πω το εξής. Ο λόγος στο Δευτερονόμιο κλπ. Τι λέει. Θα δεις το ένα δέκα. Πολύ ωραία. Έρχεται ο Ιωάννης ο πρόδρομος, λέει τι λέτε. Θα δείτε ότι δίνουν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς, υποκριτέ. Θα δείτε παραπάνω. Δηλαδή, έχεις δύο, θα δεις το ένα. Πολύ ωραία. Έχει το κύριο όμως και λέει, όσα έχουν δώσει. Τίποτα. Δεν θα έχει τίποτα δικό σου. Ήταν εύκολο αυτό να το κάνει ο Μέγας Αντώνιος. Όταν άκουσε στο Ευαγγέλιο που είπε, αν είσαι πλούσιος κλπ. Πόλεις όταν υπάρχουν τάσου, προσέχετε λέει, πόλεις όταν υπάρχουν τάσου και διάδοση το χείς και δεν το ακολούθει. Δεν λέει κατέληξε τα όψε να ξαναγυρίσεις. Πούλησε τα, πού να τα πουλήσεις. Ανοίξε τις πράξεις. Πάει ο Ανανίας και η Σαφύρα. Και κοροϊδεύω τον Απόστολο Πέτρο. Ότι το πούλησα καλά το χωράφι, το πούλησα. Αλλά από αυτά τα λεφτά που πήρανε, ενώ είχαν υποσχεθεί στο Θεό, δηλαδή στο Άγιο Πνεύμα, ότι θα τα έδιναν, τα κράτησαν τα μισά. Και οι δύο πέθανε. Εκ πνεύματος Αγίου όμως. Βλέπετε ότι η ελεημοσύνη είναι συνδυασμός αρετών για να φανερώσει, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, είσαι λέει παρθένος. Ναι, δεν είσαι. Μα γιατί, δεν έχεις ελεημοσύνη, δεν είσαι παρθένος. Ω, γιατί είναι δύσκολο άλλο, δύσκολη αρετή. Είναι εύκολη να πέσεις στην καιροδοξία, στην φιλοδοξία, στην υπερηφάνεια, στην πολυλογία, στην κατάκριση, στην καταλανιά, στο κύριο και στο άλλο. Μπορείτε να δίνετε, ένα κουτάκι, χάλα, ένα κουτάκι, δώστε το. Θα το βρείτε μπροστά σας όταν θα φύγουμε από αυτή τη ζωή, τη μάτη. Πρόσεχε λοιπόν τον εαυτό σου και μην προσχοληθείς εις τα θρητά ως αν σε αιώνια, μην τελεπεριφρονίζεις τα αιώνια ως αν περαστικά, θα πει ο Μέγας Βασίλης. Να περιφρονείς τη σάρκα, διότι παρέρχεται, να επιμελήσει την ψυχή, διότι είναι πράγμα αθάνατο. Με κάθε προσοχή να επιβλέπεις τον εαυτό σου για να γνωρίζεις να απονέμεις στο κάθε ένα το ωφέλιμο εις με τη σάρκα τας διατροφάς και τα σκεπάσματα, εις δε την ψυχή τα δόγματα της ευσεβίας, δηλαδή λεπτή αγωγή, άσκηση της αρετής, διόρθωση των παθών. Θα πει ο Άγιος του Θεού Μέγας Βασίλης. Συνεχίζει ο Άγιος του Θεού Βασίλης. Πρόσεχε λοιπόν τον εαυτό σου. Διαναλάβεις ανάλογο προς το παράπτωμα και τη βοήθεια και τη θεραπεία όπως η ιατρή δίνει. Και τι λέει. Είναι μεγάλο και βαρύ το αμάρτημα, αναρωτιέται ο Άγιος. Σου χρειάζεται πολλή εξομολόγηση. Πικρά δάκρυα, συνεχής αγρυπνία και διαρκής νηστεία. Είναι ελαφρό το αμάρτημα και υποφερτό να εξισωθεί και η μετάνοια, μόνο να προσέχεις τον εαυτό σου για να γνωρίζεις την υγεία και την αρρώστια της ψυχής, διότι πολλοί που νοσούν από μεγάλη και αλία των ασθένειων, λόγω της μεγάλης απροσεξίας, δεν γνωρίζουν ούτε αυτό το ίδιο, ότι δηλαδή νοσούν, ότι είναι άρρωστοι. Όπως καλλιώνουν πολλοί από εμάς, εννοώ τους ανθρώπους, που δεν καταλαβαίνουν ότι είναι άρρωστοι. Τι άρρωστοι, ψυχικά και σωματικά. Διότι ο καθένας από εμάς που μαθητεύουμε στο λόγο είναι την πηρέ της κάποιας πράξεως από αυτά που σύμφωνα με το Ευαγγέλιο μας έχουν διαταχθεί. Και έρχεται ο Άγιος να μας έτσι, να μας μαλακώσει λίγο το πόδι μας. Μα τώρα έτσι μπροστά σκέφτηκα και σας τα είπα, συγχωρέστε με. Δεν είχε πει σκέψεις.
Όταν τα ακούω τα αυτιά μου, είναι πρώτος ομιλητής στα αυτιά μου. Και ο ακροατής εδώ είναι, πρώτος εγώ. Και αυτό με φοβίζει στα αλήθεια. Όταν θα φύγω από αυτή τη μάταια ζωή, μάταια, δεν ξέρω. Έτσι λέει ο Ιωάννης ο Δαμασκήνος, πάντα μάταιότης τα ανθρώπινα, όσα όχι υπάρχουν με τα θάνατα. Και το πιστεύω. Αλλά δεν είναι μάταια η ζωή όμως. Συγχώρεσε με μάγει ο Ιωάννης ο Δαμασκήνος. Είναι όμορφη. Ποια ζωή. Να είσαι κοντά με τον Χριστό και με αυτούς που είναι μέσα στον Χριστό. Όπως κάνει όλα εμείς εδώ. Λίγο Άγιος του Θεού Βασίλειος. Η Εκκλησία έχει διάφορα πράγματα μέσα της. Όπως και ο ναός που είναι το σώμα μας και αυτός εδώ ο ιερός ναός, έχω μια αντιστοιχία. Ακούστε την τώρα. Λέει λοιπόν ο Άγιος. Έχει δηλαδή ο οίκος του Θεού, που είναι η Εκκλησία του Ζώντος Θεού, κυνηγούς, πεζοδόμους, αρχιτέκτονες, οικοδόμους, χειρουργούς, φωσκούς, αθλητάς, στρατιώτες. Και τα είπε όλα αυτά. Εις όλους ο μικρός αυτός λόγος θα έβρει εφαρμογή και θα εμβάλλει εις τον καθένα και ορθοπραξία και επιμέλεια της προαιρέσεως. Το να προσέχω, μην πέσω σε κάτι και διέχονα πάντου έλεγχος. Πρόσεχε λοιπόν τον εαυτό σου. Κοιτάξτε λοιπόν τι όμορφα τα λέει ο επίσκοπος της Εκκλησίας. Έχεις αποσταλεί κυνηγός από τον Κύριο. Είσαι κυνηγός από τον Κύριο. Ωραία. Που είπε, να εγώ αποστέλω πολλούς κυνηγούς για να θηρεύσουν εαυτούς επάνω εις όλα τα βουνά, θα πει ο Κύριος μας εις τον Ιερεμία. Να προσέχεις λοιπόν με επιμέλεια, μη σε διαφύγει από πουθενά το θύραμα, για να οδηγήσεις εις τον σωτήρα αυτούς που έχουν εξαγριωθεί από την κακία, αφού τους συλλάβεις με το λόγο της αληθείας. Ποιοι είναι αυτοί, οι ιεροκήρυκες. Είσαι πεζοπόλος παρομοίως με εκείνον που έρχεται τα διαβηματά μου κατεύθυνα, όπως λέει ο Ψαλμοδός. Πρόσεξε, μην παραστρατήσεις, να μην κλείνεις προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. Βάδιζε τη βασιλική οδό. Ο αρχιτέκτον με ασφάλεια θα καταθέσει το θεμέλιο της πίστης που είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο χτίστης θα βλέπει πώς χτίζει, μη ξύλα, μη χόρτο, μη καλάμι, αλλά χρυσίον, αργύριον, λίθους, τιμίως, θα πει ο Παύλος στους Κορίνθιους. Ο ποιμήν, να προσέχει μη διαφύγει κάτι από αυτά που επιβάλλονται εις την τέχνη της ποιματικής. Και ποια είναι αυτά, να επιστρέφει το πλανημένο, να επιβαίνει το πληγωμένο, να θεραπεύει τον άρρωστο. Ο ποιμήν, δηλαδή ο ιερεύς, θα πρέπει να προσέχει, λέει, ώστε να μην του διαφύγει κάτι από αυτά που επιβάλλονται στην τέχνη της ποιματικής. Και ποια είναι αυτά, απλά, με μία λέξη, να επιστρέφει τον πλανημένο. Αυτός που είναι πλανημένος, δεξιά και αριστερά, που έχει χάσει τον προορισμό του, τον δρόμο του, να επιδένει το πληγωμένο, να βάζει έμπραστα αγάπης, φιλανθρωπίας, συμπόνιας, συγκαταβάσεως, συγχωρητικότητος κλπ. Στον πληγωμένο άνθρωπο και να θεραπεύει τον άρρωστο. Η θεραπεία είναι δύσκολο πράγμα. Θέλει πολύ αγώνα, θα πρέπει να αντέξω την παραξενιά του άλλου, όπως και αν είναι αυτός, όπως και αν θέλετε. Ο Γιώργος θα σκάβει γύρω από την άλλη καρποσυκιά και να εφαρμόζει αυτά που βοηθούν στην καρποφορία, όπως λέγει ο Κυριός μας στο Λουκά.
ο στρατιώτης, όπως λέγει ο Παύλος ο Τιμόθεο που τον θεωρεί στρατιώτη, να συγκακοπαθήσει για το Ευαγγέλιο, να εκστρατεύσει την καλή εκστρατεία πάνω στον Τιμόθεο εναντίον των πνευμάτων της πολιτείας, όπως λέει στους Εφεσίους ο Παύλος μας, εναντίον των σαρκικών παθών, να φορέσει όλη την πανοπλία του Θεού που θα την ακούσουμε σε λίγες ημέρες στον Απόστολο. Πάλι στους Εφεσίους, μη εμπλέκεσαι εις βιωτικάς υποθέσεις για να ρέζεις στον εαυτό εις αυτόν που σε επιστράτευσε, θα πει ο Κύριος μας δια του Παύλου εις τον Τιμόθεο. Ο αθλητής ας προσέχει τον εαυτό του, μη τυχόν παραβεί τους αθλητικούς κανονισμούς. Να διότι κανείς δεν στεφανόται αν δεν αθλήσει νομίμως. Μη σε τον Παύλο που έτρεχε και επάλεγε έτσι όπως θες εσύ, αλλά το μιμήσε όπως ακριβώς επιγμακούσε και πάλι εναντίον του σκότους, θα πει ο Αγίος του Θεού Βασίλειος. Και ο ίδιος σαν καλός πυγμάκος να έχει ασάλευτο το βλέμμα της ψυχής, προφύλακε τα ευαίσθητα όργανα του σώματος με την πρόταξη των χεριών. Το βλέμμα σου να ταιρίζει τον αντίπαλο, να προπορεύεσαι εις τους αγώνας του δρόμου, όπως λέει στους Φιλιππησίους, έτσι να τρέχεις για να προλάβεις εις την πάλη, να τα αγωνίζεις εναντίον των αγωνάτων και ορατών εχθρών. Ο λόγος του Θεού τέτοιον σε θέλει να είσαι. Όχι τελπέλη και κοιμισμένο, αλλά νυφάλια και άγρυπνα προϊστάμενο από εαυτού σου. Αυτά και άλλα πολλά λέγει ο Άγιος του Θεού Βασίλειος ο Μέγας. Συγχωρέστε. Άρα λοιπόν, καθώς είμαστε στην περίοδο του Ιωδίου και σε λίγο θα ανοίξει η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, το κατανοητικότερο, η κατανοητικότερη περίοδος, θα πρέπει να προετοιμάσουμε τον εαυτό μας, όλοι μας, πρώτος εγώ, με την ισχύ του Επισκόπου μας. Το επιμένω αυτό. Θα φύγω από τον κόσμο, θα έχω, τουλάχιστον το έχω πει πάνω από κάποια εκατομμύρια φορές. Όπου επίσκοπος ενήκει η Εκκλησία, πιστεύετε το αυτό. Δεν είναι προσωπολατρία. Πρέπει εμείς πρώτο, εγώ σαν ιερέας, να εμφωνούμε από αυτό και να το μεταδίδουμε στους άλλους. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Θα σας πω κάτι που εσείς οι λαϊκοί δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Όταν κοιμηθεί ο επίσκοπος σε μια εκκλησία, εγώ που είμαι παπάς, το ένιωσα όταν πέθανε ο δεσπότης μας, ένιωσα μετέωρος, νεκρός. Περίμενα τι θα πει η Άγια Ιερέα Σύνοδος, ποιος θα είναι ο τοποθετητής για να ξέρω τι θα πω. Υπέρ του αρχιεπισκόπου Τίνους. Ποιος. Δεν είμαι ανώτερος εγώ. Και λέω, μόλις άκουσα αγροσίου, άφρασε με. Όχι, δεν θα λειτουργήσω να πω. Συγκινήθηκα να λέω άλλον επίσκοπο εκείνη τη στιγμή. Αλλά εκείνον έβαλε η Εκκλησία και ένιωσε μια ασφάλεια, μια ηρεμία, μια γαλήνη, μια δύναμη και το Θεό μου, εσύ ξέρεις καλύτερα. Έτσι πορεύεις. Για φανταστείτε και μια εκκλησία χωρίς επίσκοπο και με πολλούς παπάδες. Θα είμαστε κατά την παροιμία όπου λαλούν πολλοί κοκόροι και αρκεί να ξημερώσει και δεν πηγαίνει τίποτα. Αυτό, αδελφοί μου, το λέω, είναι ένα πτέσμα για εσάς, τους λαϊκούς. Για εμάς, τους κληρικούς, είναι μίζωνα μάθημα. Για εσάς δεν είναι ούτε καν πτέσμα, είναι αμάρτημα.
διότι χωρίς επίσκοπο καμία, απολύτως καμία ακολουθία δεν μπορεί να γίνει. Τίποτα! Τίποτα! Πέστε μου κάτι που μπορεί. Με ιερέα τίποτα. Απολύτως. Ο γέροντας και άγιος της Εκκλησίας μας Πορφύριος, καθώς περνούσε για να πάει σε κάποια περιοχή, μου το έλεγε ο ίδιος. Παιδάκι μου, παπά μου, περνάω από το Ετωνικό και λέω Άγιε του Θεού Επίσκοπέ μου, τάδε, Κοσμάς τώρα, τότε ήταν Θεόκλητος, βοήθησε με, φύλαξε με. Έφτανε λοιπόν να φτάσει στην άλλη περιοχή. Άγιε του Θεού, Θεόφιλε, Θεόκλητε κλπ. Μου λέει, ξέρεις τι πάει να πει, έθεσε η Εκκλησία, τα, επί του θρόνου, τι, τον επίσκοπό της. Με αυτό θέλω να κλείσω. Ήθελα κι άλλο άξιο να πω. Αλλά δεν πρέπει. Συμπαθάτε με όμως. Γιατί το λέω αυτό. Αξίζει, δεν θέλω να πάμε, συγγνώμη για τη φράση μου, στην κόλαση, γιατί και εγώ φοβάμαι. Όχι την κόλαση. Μήπως, όπως λέει ο Παύλος, κηρύξω άλλο Θεό, αλότριο. Και είναι μεγάλη βλασφημία στο Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό σας είπα αυτό. Γιατί ο άφησε στο τέλος. Λέει ο Κύριος μας, εάν λέει βλασφημίσετε εμένα και πάλι, εγώ σας έχω συγχωρεμένους. Αν όμως βλασφημίσετε το Άγιο Πνεύμα, δεν γίνεται. Ποιο είναι το Άγιο Πνεύμα στην Εκκλησία? Η ενδοσύνη. Η ευχαιρδοσύνη. Τα μυστήρια. Τότε, αν εγώ βρίζω εσάς, εσείς βρείτε εμένα, εγώ βρίζω τον επίσκοπο, ο παπάς βρίζει τον παπά, οι ώρες όλα αυτά, είστε μου, καμία αξία δεν έχουν τη σαρά. Έχει φύγει το. Και εσείς οι λαϊκοί. Έβαλα πρώτα τον εαυτό μου. Γιατί δεν θέλω να το παίξουμε ότι είμαστε εμείς οι άλλοι και είσαι στη αμαρτωλή. Είμαστε σε αμαρτωλή. Εγώ είμαι σε αμαρτωλό μαζί σας με τους λαϊκούς εγώ. Να σέβεσαι το ιερό ράσο. Να το αγαπάτε. Να νιώθετε ότι όσο και περάσω δίπλα σας, έχετε τίποτα να φοβηθείτε. Είδατε όλο το μίσος, όλη η έξτρα, το μέσο μαζικής ενημέρωσης κλπ. Πού είναι εναντίον του ράσου και ειδικά των επισκόπων. Να είσαι να κάνετε και ένα κοποσκήνι, δεν ξέρω αν έχετε κοποσκήνι, να λέτε την ευχή Κύριε Σου Χριστέ για αυτού, ελέησο και στήριξο τον επισκόπο μας, Θεόφιλιο. Ναι, να το κάνετε κάθε μέρα. Να το δείτε τι, όχι μόνο μακροημέρευση, αλλά και υγιή λογισμό και καρδία γλύφουσα, έτσι ώστε να μπορεί να ορθοτομεί το λόγο της αληθείας. Γιατί στην εποχή μας το να ορθοτομήσει κανείς το λόγο της αληθείας κοστίζει, πληρώνεται, διώκεται, συκοφαντείται, διαβάλλεται, βρασμονείται, εσχρολογείται, βογολογείται. Γίνονται χίλια δύο πράγματα και όλα αυτά τα θεωρούμε πτέσματα. Όχι, αδερφοί μου. Είναι αμαρτήματα. Το πτέσμα που λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, έπεσε σε ένα πτέσμα, είναι ένας ρυπαρός λογισμός. Που αρχίζω να κάνω συγκατάθεση, όχι αυτός που μου έκανε την επίθεση, αυτός που συγκατατίθεμαι και πέσω σε αυτή την αμαρτία. Σεβασμιότατε, Άγιε Πατέρα μας. Σας ζητώ την ευχή σας. Αφενός μεν για την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Αφετέρου για την ιεροσύνη μας που διακολούμε τον παραπερόνα της Εκκλησίας. Και να πω στο κήρυγμα της Εκκλησίας σας και τους αδελφούς αδελφούς μας συνεφημερίους και αδελφούς υπηρεχούς. Είμαι
πολύς υπηγημένος. Γιατί σε αυτή τη θέση θα ήταν πρέπει να είμαι εγώ από κάτω και ο επίσκοπος από πάνω. Να μας διδάξει. Αλλά μας διδάξει με τη σιωπή του, με την ταπείνωσή του, με την υπομονή του, με τη διακριτικότητά του, με το λόγο του, με την επίκειά του, με το μάλλωμά του το πνευματικό και μας δίνει μια άλλη διάσταση ο κάθε επίσκοπος. Με την χάρη του Αγίου Θεού. Έχω πάει και σε άλλες ιερές μητροφόρες. Και τους βλέπω τους επισκόπους και λέω Παναγία. Δίνε τους όχι δύναμη, όχι εγκάρα, όχι. Το παράμεσο να το βλέπουν και να πηγαίνουν. Είναι μεγάλο το βάρος τους. Αν εγώ ο Παπαδάκος σε μια ενορία κουράζομαι και λέω εκεί το και πάω. Και τι κάνω όταν έχω πολύ πολλές και δεν μπορώ. Σεβασμιότατε, τι θα κάνω αυτό. Θα μου δώσει τη λύση. Κράτω το τηλέφωνο. Σεβασμιότατε, τι θα γίνει με εκείνο. Θα μου δώσει τη λύση. Εγώ είμαι εξασφαλισμένος. Φεύγω, πάω στο σπίτι μου. Κοιμάμαι. Ο επίσκοπος στο κερί του. Το φως αναμένω. Από τη μια μεριά η γραφειοκρατία. Τα χαρτιά. Από την άλλη εμείς. Απ' την άλλη εσείς και όλοι επάνω του. Και εμείς θεωρούμε, επειδή το βλέπουμε τιμένο με τα άγια, ιερά άμφια εις το θρόνο, καλά είναι. Δεν είναι καλά έτσι με την έννοια αυτή που θεωρούμε εμείς. Να είναι ένας λιπαρός λογισμός που πρέπει να το καλλιεργήσουμε. Πώς. Να το βλέπουμε και να δακρύζουμε και άλλο. Δόξα τω Θεώ, το έχει όρθει. Είναι κοντά μας. Μιλάει μαζί μας. Προσέρχεται. Ειρηνεύει μαζί μας. Χαλιδεύει μαζί μας. Χαίρεται μαζί μας. Κλαίει μαζί μας. Πονάει μαζί μας. Αυτό είναι όμως το Ευσύνα. Γιατί όπου επίσκοπος είναι η Εκκλησία θα πει ο Ιγνάτιος. Και δεν το πέτσε τυχαία. Ήταν επίσκοπος. Και γνώρισε καλύτερα. Εμείς τώρα από εδώ μπορεί να λέμε ότι θέλει. Σεβασμιότατε. Αν και η θέση αυτή είναι δική σας, σας ευχαριστώ. Αν μπορώ να πω ευχαριστώ, συγχωρέστε με. Αλλά η αγάπη σας, προσωπικά η δική σας, εμένα με κάνει ακόμη να σκέφτομαι ότι έχω πολύ δρόμο να μάθω στον δρόμο της ταπεινώσεως. Να εύχεστε. Να είμαι αληθινά ταπεινός άνθρωπος. Σας ευχαριστώ. Σεβαστή πατέρα, συγχωρέστε μου και την πολυλογία μου. Και εύχεστε κι εσείς για μένα στο θυσιαστήριο. Εγώ σας γνωρίζω κατ' όνομα. Σας λιγονεύω σε κάθε μέρα που θεία λειτουργία και δούμε. Είστε ενωρία μας εκεί, ταπεινά. Όμως, πατέρες, εγώ σας εξομολόγω με δημόσια. Όταν λέω υπέρ, όλα τα ελληνικά τα λέω υπέρ την ίδια του Λιβεϊκό. Όταν λέω υπέρ του Αρχιεπισκόπου, σταματάω. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου, επειδή είμαι στην Πάτρα, χρυσοστό. Το απολαμβάνω. Και όταν έχω ανοιχτό το αντιμήσιο, φιλώ τη σφραγίδα του. Την υπογραφή του. Την ασπάζομαι. Και ασπάζομαι τούτου του εικονιζομένου την υπόσταση. Του εικονιζομένου την υπόσταση. Και βάζω σύνδεση. Πάρω σε αυτή. Και νιώθω μια αγκαλίαση, μια χαρά μέσα μου, μια βεβαιότητα ότι ο Θεός εισακούει τις προσευχές των ανθρώπων. Ότι δεν είμαι μετέωρος. Δεν είναι ένα πανάκι παντιμήσιο, αλλά είναι μια μεγαλύτερη ευλογία για μας που συγχωρέστε με πατέρες εκεί στο θυσιαστήριο να μην θυμόσαστε. Σας ευχαριστώ. Συγγνώμη. Αμήν. Η Παναγιά μαζί μας. Ο πατήρ Αντώνιος μας κατέπληξε απόψε. Μακάρι να ήταν πολύς κλήρος και λαός να άκουγε αυτή την ωραία, την τόσο όμορφη ομιλία
η οποία προερχόταν μέσα από τον αμπελόνα της Αγίας Γραφής, μέσα από τον ίδιο το Λόγο του Θεού και μέσα από τους ίδιους τους πατέρες της Αγίας μας Εκκλησίας. Και εκτός αυτών όλων, ομίλησε ο αδελφός μέσα από τα βάθη της πατρικής και αδελφικής του καρδιάς. Τίποτε μα τίποτε από όσα μας είπατε, αγαπητέ πατέρ Αντώνιε, δεν είναι ψέμα από όλα αυτά που μας είπατε. Είναι ο αληθινός Λόγος του Θεού, ο οποίος πάντοτε μας ανοίγει τον δρόμο και μας λέγει το ακολουθήτωμι. Όχι μόνο το πρόσεχε σε αυτό, αδελφέ μου, παιδί μου, αλλά και ακολουθήτωμι. Γι' αυτό λοιπόν μας είπατε λόγους βαρισίματος απόψε και μάλιστα λόγους ωφέλιμους που μίλησαν στη μικρή αυτή ζήμη που σας παρακολουθήσαμε απόψε με πολύ, πολύ χαρά και αγάπη. Και μάλιστα αυτά τα λόγια τα οποία μας είπατε μέσα από τον χώρο της Αγίας μας Γραφής και των Πατέρων της Εκκλησίας μας, νομίζω να είναι ο προθάλαμος, να είναι το ξεκίνημά μας για την μεγάλη αυτή εκκλησιαστική περίοδο της Αγίας μας Εκκλησίας, που πραγματικά, όπως προαναφέρατε στον λόγο σας, το βράδυ της Κυριακής της Τυρινής, εδώ, για μας, στη Λευκάδα, στο Μητροπολιτικό μας Ναό, θα τελέσουμε τον πρώτον κατανυκτικό παύλα συγχωρητικό εισπερινό, που καλούμαστε, ξέρετε, όπως και σε εσάς, από ό,τι ξέρω και εκεί γίνεται και σε όλες τις Μητροπόλεις, που πρώτος ο Επίσκοπος είναι παρόν και όπως αναφέρετε πολύ ωραία τα λόγια του Ιερού Πατρός της Εκκλησίας μας Αγίου Ιγνατίου, παρούσα η Εκκλησία, Επίσκοπος, κλήρος, αλλά και λαός, οι χριστιανοί μας. Και από όπου πρώτοι εμείς θα δώσουμε τον ασπασμό της αγάπης στο τέλος του εσπερινού, αλλά με τον ασπασμό της αγάπης θα πούμε αυτό που λέμε πρώτοι εμείς οι ιερείς, ο Επίσκοπος, όταν τελεί την Θεία Λειτουργία, που σηκώνει τα χέρια και λέει «αδελφοί και συλλειτουργοί και χριστιανοί, συγχωρήσατε μη το αμαρτωλό». Αυτή η βραδιά να είναι πραγματική, να είναι γνήσια, να μην είναι βραδιά χιλέων, αλλά να είναι βραδιά, πατέρες και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, καρδιάς, που θα ομιλεί καρδιά, αλλά όχι για το θεαθήνε της ανθρώπης. Είναι πολύ βασικό αυτό, γιατί όταν ο ένας δεν συγχωρήσει τον άλλον, όχι ο ένας μόνο, αλλά και ο άλλος, άμα δεν συγχωρήσει, τότε δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε την κλίμακα αυτή, την σκάλα αυτή, που
θα μας οδηγήσει στην Ανάσταση. Δεν θα δούμε Ανάσταση αν δεν ξεκινήσουμε με την αρετή της ταπείνωσης, που πραγματικά ο ένας θα συγχωρήσει τον άλλον. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή με μίσος μέσα στην καρδιά μας. Και μάλιστα, τι λέγει ο ίδιος ο Θεός, ότι δεν μπορείς να λες εκεί ο Ευαγγελιστής της αγάπης, το λέγει αυτό, δεν μπορείς να λες ότι αγαπάς τον Θεό και δεν μπορείς να δεις τον αδελφό σου. Και μάλιστα για μας, τι λέγει κάποιος πατέρας της Εκκλησίας μας, πατέρα Αντώνη, γιατί ο λόγος σας απόψε ήταν γύρω από την παρουσία του Επισκόπου, του στήπων και τόπων ευρισκομένου Αρχιερέως Χριστού, ότι όταν δεν μπορείς να δεις τον ίδιο τον Χριστόν, δεν μπορείς να λες ότι αγαπάς τον αδελφό σου, ή και τα ανάπαλλη, δεν μπορείς να λες ότι αγαπάς τον αδελφό σου και δεν αγαπάς τον Θεό σου. Ο αδελφός σου, ο Θεός. Άρα λοιπόν, μας χτυπήσατε μια μεγάλη καμπάνα απόψε και γι' αυτό είπα, μακάρι να ήταν απόψε μια κληρικολαϊκή σύναξη. Γιατί τα λόγια αυτά τα δικά σας, τα οποία δεν προήρχονται μέσα από την καρδιά σας, το είπα αυτό και το εξήγησα, να τα ακούσουν όλοι οι πατέρες, να διδαχθούμε, να ταπεινωθούμε, για να έχουμε απέτηση να γινόμαστε διδάσκαλοι από την ωραία πύλη προς τους άλλους, όταν εμείς δεν είμαστε το πρότυπο μετά τον Χριστόν προς μίμηση από τους εν Χριστώ αδελφούς μας. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται αυτό που ζητήσατε εσείς κατακτήνοντας απόψε την ωραία σας ομιλία, την αρετή της ταπείνωσης. Ελάτε όμως που ένεκα του εγωισμού μας, ένεκα της ανυπακοής μας, χάσαμε τον Παράδεισο. Γι' αυτό, αδελφοί μου, τα στήρας. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή και αυτό είναι ο σκοπός μας, να κερδίσουμε και πάλι τον χαμένο Παράδεισο. Ήδη ο Κύριος μας δίνει ευκαιρίες και εμείς πρώτοι, οι κληρικοί, ας εκμεταλλευτούμε αυτές τις ευκαιρίες όλοι μαζί σαν μέλη της Εκκλησίας του Χριστού μας, να γίνουμε πιο καλύτεροι. Αλλά για να γίνουμε όμως πιο καλύτεροι, πρέπει να γίνουμε πιο ταπεινοί. Και όταν ζητάς κάτι από τον άλλον, πρώτα εσύ να είσαι το παράδειγμα για να μπορέσεις και να εισπράξεις. Δεν θέλω άλλο να κουράσω την αγάπη σας. Αν κανείς εκ των πατέρων, εκ των αδελφών θέλει να ρωτήσει κάτι ή να πει κάτι εδώ στον πατέρα Αντώνη, τον ρωτήσει, ευχαρίστως. Αλλά δεν λέμε όμως και καμία φορά ότι πρέπει να κάνουμε
κάνουν και οι παππούδες του Χριστού. Βγαίνουν και λένε πρέπει να κάνουν οι παππούδες του Γέροντά μου. Αυτό το, τώρα έτσι ακούγεται. Ακούγεται σωστά τόσο πολύ. Τι πρέπει να λέμε να κάνουμε οι παππούδες του Χριστού. Γιατί είναι ο Χριστός εκεί μαζί μέσα στο εξομολογητήρι. Εκτός του άλλα καταλαβαίνουμε και άλλα καταλαβαίνουμε, άλλα ακούμε, άλλα λέμε, άλλα μεταδίδουμε και έτσι εκτρέπουν κάποια φορά και το γέροντά μας. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν μπορώ το θέσω σου πια που το καταλάβετε, γιατί είμαι το λέω τόσο πολύ χωριάκο, αλλά πώς μπορούμε να λέμε μεταδίδουμε, να το λέμε δηλαδή να λέμε κάνουμε υπακοή στο γέροντά μου, στο γέροντά μας ή να πούμε κάνουμε υπακοή στο στρατιωτικό, γιατί είπαμε ότι είμαστε και οι τρεις μας εξομολογητοί. Δεν λέμε όμως ότι κάνουμε ούτε πρέπει να κατηγορώ στον εαυτό μου αυτό που το λάθος τέλος πάντων να μην το ξανακάνω, δεν το λέω αυτό, ούτε και λέω πρέπει να κάνω υποχρέωση στο Χριστό, αλλά λέω ότι θα κάνω υποχρέωση στο Γιορτάνο. Δηλαδή τα ρίχνω όλα επάνω στον καρπό κατά κάποιο τρόπο. Και βγαίνω από το εξομολογητή, λοιπόν, και βέβαια. Και αν κάνω κάτι που είναι παράνομο, λέω α, είναι έτσι που γιορτάζω. Μάλιστα. Πατέρα, συγχωρέστε με. Όχι πάτε στο εξομολογητήριο. Επάτε στον ετεταλμένο επισκόπου για να ακούσετε αυτό που θα σας πει ο Χριστός δια του πνευματικού. Αυτό πρέπει να κάνουμε τελικά. Γιατί ο πνευματικός δεν λέει μόνο το αυτού του, αλλά λέει για το, αυτά που του λέει και ο Θεός. Αν κάτι δεν μπορεί να σας πει και δεν έχει τη δυνατότητα να σας το πει, και δεν μπορεί, τότε θα απευθυνθείτε στον επίσκοπο. Θα σας πει και ο ίδιος να πάτε στον επίσκοπο. Από εκεί πέρα, όταν θα πάτε στον επίσκοπο, θα μιλήσει ο Χριστός δια του επισκόπου. Έτσι ταπεινώνεται ο ίδιος ο Κύριος μας μπροστά μας και σε εσάς και στον ιερέα. Ταπεινώνεται και λέει στον παππούλη, εσύ παππούλη μου θα πεις, πες αγάπη, θα τα πεις καλά. Δεν του κάνει μόνο εξέταση, αλλά έτσι ταπεινώνεται ο ίδιος ο Κύριος μας. Αυτή η ταπείνωσή του, καταλάβατε. Βεβαίως είναι μπροστά ο Χριστός, αλλά και το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή είναι όπου ο Χριστός είναι και το Άγιο Πνεύμα και ο Πατέρας, η Αγία Τριάς. Αλλά πολλές φορές, όπως είπατε, τα λόγια σας που είπατε, ότι άλλα λέμε, άλλα καταλαβαίνουμε, άλλα θέλουμε να πούμε, άλλα μας είπαν και άλλο και πολλές φορές εκθέτουμε, είπατε το γέροντά μας. Ξέρετε, υπάρχει αυτή η φράση γέροντας, πνευματικός, παππούλης, ξέρω εγώ. Τώρα να πηγαίνετε στο πνευματικό να λέτε αυτά που έχετε. Σημειώστε τα σε ένα χαρτάκι, καλύτερα. Θα σας πω κάτι που εγώ έζωσα σαν πνευματικός. Ήταν εκεί στην Πάτρα ένας πνευματικός πατέρας, ο πατέρας Χριστοφόρος. Για αγία ψυχούλα, παππούλης. Αυτός κάθε μέρα σημείωνε σε ένα χαρτάκι του ημερολογίου που είχε εκεί πέρα. Από το ημεροδείχθηκε, έσαι ο Σιμπιόν. Και όταν έμεινα στο πετραχύλι μας, εξομολογήθηκε και το κουτάκι και έβλεπε τα χαρτάκια και έκανε μια συλλογή και έλεγε αργολόγησα, κακομίλησα, δεν ήταν εκείνο, ξέρω εγώ κλπ. Και το συζητούσαμε και βγαίνουν με το τέλος του χαρούμενοι. Το θέμα είναι να πάτε στο πνευματικό και να βγείτε χαρούμενοι, χαριτωμένοι δηλαδή. Δεν είναι θέμα να πολλαπλασιάσουμε το χαμογελό μας, αλλά να πούμε χαριτωμένοι. Αυτό πάει να πάει κανείς στον πνευματικό πατέρα. Και τέλος, και εμείς οι άνθρωποι, οι ιερείς, είμαστε άνθρωποι. Ίσως δεν καλακούσαμε, ίσως δεν ξέρω εγώ κλπ. Μπορεί να συμβαίνει κάποιες φορές να μην είμαστε εντάξει εκείνη τη στιγμή. Καταλάβετε. Και εσείς οι πιστοί να πηγαίνετε τις ημέρες που ορίζει ο πνευματικός, αν θέλετε, που έχει η μέρα που θα εξομολογήσει. Γιατί λέω ότι μικρή μου, μικρό μου είναι η πείνα που έχω. Λέω, πρέπει να προετοιμαστείς για να δειχθείς στον συνάνθρωπό σου. Τι είπε προηγουμένως ο επίσκοπός μας. Εάν λες ότι αγαπάς τον Θεό και δεν αγαπάς τον πλησίον σου, λες ψέματα, ψεύτης εσύ. Άρα λοιπόν δεν έχεις κάνει κάτι. Άρα λοιπόν εγώ βρει τον εαυτό μου. Έχω προσευχηθεί, έχω εξομολογηθεί κι εγώ. Και λέω ότι Δευτέρα σου θα εξομολογήσω. Έχω προετοιμαστεί. Έχω κάνει προσευχή μου, περιμένω τον πιστό. Εμείς τώρα πάμε κάποιες άλλες ημέρες, δεν είπα για τη Δευτέρα, όποια μέρα σας έχει ορίσει ο πνευματικός σας πατέρας. Και ξέρετε, οι ιερείς, επειδή έχουν μια θυσιαστική πορεία, φοράνε το Άγιο Κιερό επί τραχείου και βάζουν τις ευχές και κάνουν την εξομολόγηση στο μυστήριο.
Το κάνω γιατί έτσι. Έχετε πάει ποτέ άοριστα να κάνετε ένα γάμο για ανάπτυξη κλπ. Όχι. Άρα λοιπόν είναι ένα ιερό μυστήριο που προετοιμάζεστε και εσείς, αλλά και ο ιερέας και πολλό μάλλον ο αρχιερέας, ο οποίος θα δεχθεί, διότι από το στόμα του ο ιερέας ή ο αρχιερέας. Δεν θα ακούσετε φτερά πράγματα, θα ακούσετε αυτά που θέλει ο Άγιος Θεός. Εάν ακούμε φυσικά. Τώρα, αυτό που είπατε σαν αρχή, το οποίο ο γεροντά δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει. Να σας πω κάτι, το οποίο η Εκκλησία είναι πάνω από όλα. Ξέρετε, η Εκκλησία είναι ανώτερη και από το Ευαγγέλιο που έχω στην Αγία Τράπεζα. Έτσι λένε οι Άγιοι Θεοφόροι Πατέρες. Έτσι λέει και ο Ιησούς Χριστός. Πάνω από όλα είναι η Εκκλησία. Δηλαδή, αυτό που σας είπα στο τέλος. Όπου ο Επίσκοπος εκείνη την Εκκλησία, αν και το θέμα μας δεν είναι ο Επίσκοπος μόνο, αλλά το έφερα για να καταλάβετε ότι πολλές φορές κάνουμε λάθη εμείς. Που βρίζουμε τους ιερείς και το ιερό κλίμα, ας πούμε. Συγγνώμη, έφερα ένα πτέσμα που το θεωρείται πτέσμα, που είναι αμάρτημα. Και όπου δεν το λένε. Πάμε στον γεροντά μας και λένε, καλά κάνουμε και τα πάμε αυτού νου, γιατί θεωρούμε ότι αυτός είναι μοντέρνος παπάς. Αυτός είναι έτσι αυτός. Αυτός είναι εκείνος. Ποιοι είμαστε εμείς που θα κρίνουμε την Εκκλησία. Εμείς, ποιοι είμαστε. Και εγώ που είμαι παπάς, πώς θα το κρίνω. Τι σου κρίνω να δω τον Ικέτη. Δεν λέει η Εγγραφή. Πώς μπορώ να το κρίνω. Συμπαθάτε με, να τον αγαπάτε τον πνευματικό σας, να τον σέβεστε κλπ. Να τον ακούτε, αλλά αν δεν καταλάβατε κάτι, ρωτήστε το ξανά. Πάτε μου, δεν σας το είπα έτσι, σας το είπα αυτό. Τι λέτε γι' αυτό. Καταλάβατε, συγχωρέσατε. Έτσι. Και εκεί ακούμε τον Χριστό. Δια του ιερέως. Γιατί είναι το όργανο της κάτους. Έτσι ταπεινώνει ο Κύριος μας και βάζουμε στην υπογραφή του ο κάθε ιερέως. Που έχει την εντολή του Αγίου Επισκόπου. Δεν μπορώ να πάω σε ένα παπά και να πάω χωρίς να έχει εντολή του Επισκόπου. Δεν μπορώ να κρατελέσω το μυστήριο. Εδώ ήρθα τώρα εδώ πέρα. Έχω την ευλογία του Επισκόπου μου. Έχω την ευλογία του Επισκόπου μου εδώ. Γιατί αυτή τη στιγμή εγώ είμαι σε ένα Επισκόπο. Πώς είναι ο Επισκόπος. Εδώ. Τελείωσε. Υπακόημα αυτό είναι. Άρα λοιπόν όταν πάω στον Επίσκοπο θα μου πει αυτός τι θα κάνει. Δεν μου πει. Πάντα που δεν θα λειτουργήσει. Δεν φλογημένο. Θα λειτουργήσει. Φλογημένο. Δεν θα γυρίσει. Φλογημένο. Δεν λειτουργήσει. Δεν θα γυρίσει. Δεν υπάρχει μια αυθαιρεσία. Το ίδιο και η ειρηνής. Δεν πάει όλας εγώ επειδή είμαι τόσο χρονών, άρα μπορεί να είμαι πνευματικός. Όχι. Είμαι πνευματικός πατέρας όταν με ορίσει η Εκκλησία για τον Επισκόπο. Γι' αυτό φανερά το κάνει. Ο Επίσκοπος είδατε, όταν χειροκροτεί, όταν χειροθετεί, όταν κάνει. Δεν το κάνει στο Επισκοπείο του μέσα σε ένα κρυφό δωμάτιο, στο γραφείο του, ενδεχομένως, ε. Το κάνει με πίστη Εκκλησίας και λέει, δάμε, αυτός είναι. Αυτός. Και οι χριστιανοί φωνάζουν τάξη. Αλλά εδώ δεν έχουμε ισοβιότητα. Γι' αυτό αυτό που είπε και ο πατήρ Αντώνιος, ο επίσκοπος είναι εκείνος που χειροθετεί. Έτσι. Και αν προκύψει κάτι εις των κληρικών, ο επίσκοπος κάνει την άρση. Έτσι. Και επειδή η λαϊκή, η χριστιανή μας μπορεί να μην γνωρίζεται, συνήθως γίνεται, ρίχνονται τα γόλια σε αυτόν που το έδωσε και σε αυτόν που το πήρε. Άρα λοιπόν είναι πνευματική εδώ η σχέση και δεν είναι σχέση συναλλαγής. Είναι πολύ λοιπόν λεπτή η αποστολή ημών των επισκόπων, των κυρικών καλύτερα. Και εκεί που υπάρχει, πρέπει πατέρα τόσο να το τονίσουμε αυτό, που μια που είπατε προηγουμένως, το θέμα της υπακοής. Η υπακοή σώζει. Η ανυπακοή τι κάνει. Καταστρέφει. Και διώχνει από τον παράδοσο. Ξεσηκώνει. Το θέμα είναι ποιος κερδίζει. Τι είναι το ερώτημα. Πού είναι το κέρδος. Είναι λεπτά θέματα αυτά και ειδικά αυτό που θίξαμε προηγουμένως του μυστηρίου της Ιεράς Εξομολογήσεως. Δεν τα λέγει ο γέροντας, αλλά τα λέει ο Χριστός δια του γέροντος, δια του εξομολόγου. Έτσι. Γιατί καμιά φορά, δεν το είπατε γι' αυτό, το ξεχάσατε, μπορεί να προσθέσει
προσωποποιούμε, να θεοποιούμε το πρόσωπο και στο πρόσωπο αυτό να πιστεύουμε ότι είναι ο Θεός και πέφτουμε στην πλάτη. Ουε, για λίγον όμως. Και υπάρξει η προσωπολατρία και τα περαιτέρω αυτής, τα οποία δεν οδηγούν στον Θεό, αλλά δημιουργούν σχίσμα που οδηγούν στο διάβολο και στην καταστροφή. Κανείς άλλος να πει κάτι. Σε αυτό σε μικρότητα, την ευχή σας, να το πω και στην κυρία και στους υπολείπους, ο γέροντας Ιάκωβος ο Τσαλίκης, που όπως έχω γνωρίσει και γνωρίζει καλά τον γέροντάς μας εδώ σε Βασιλιώδωτος, είναι προς αγιοκατάταξη κλπ. Θα σας πω κάτι το οποίο το έζησα. Επήγα ως κληρικός στην πόλη του, στον Όψιο Δαβίδ. Μου λέει θα λειτουργήσει. Λέω δεν έχω αρχή από τον επίσκοπο. Περίμενα. Παίρνει τηλέφωνο τον επίσκοπο, τον Χρυσόστομο, τον Μακαριστό. Λέει, ξεχασμένο, έχω εδώ τον πατέρα του άντρου Βετάδη, από την άλλη του κόπου για αυτή. Και λοιπά, έχει την ευλογία του. Βεβαίως. Πολύ κοντά εσύ γίνομαι. Είναι όμως. Προσέχετε τώρα. Τι μου είπε. Λέει, σε ευχαριστώ. Σε δοκίμασα, αδερφέ. Να δω αν έχεις εκκλησιαστική τάξη. Αν σέβεσαι τον Επίσκοπο και την Εκκλησία. Δεν το λέει για τον εαυτό μου. Και μου λέει το εξής. Μου είχε δώσει εντολή ο Επίσκοπος, αυτός που ήταν, να μην δώσω σε κάποιους ανθρώπους κάποια πράγματα. Να κάνω λιγοσύνες κλπ. Και ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν δικοί του άνθρωποι που πεθαίναν. Από την πείνα, ξέρω εγώ κλπ. Λέω δώσατε. Όχι, μου λέει παιδάκι. Του είχε τυχαίματα. Μα πεθαίναν οι άνθρωποι αυτό. Παιδί μου, η υπακοή στην Εκκλησία και στον Επίσκοπο σώζει. Η ανυπακοή καταστρέφει. Και εκείνη τη στιγμή που δεν θα έκανα κάτι που θα έλεγα ότι έσωσα κάτι, αν δεν έσωσα απολύτως τίποτε. Τώρα μου λέει είμαι πολύ καλά και αυτοί ζουν μια χαρά κλπ. Η υπακοή εκδόθηκε ο Σεβασμιότατος. Είναι μίζον πολύ μεγάλη αρετή και σπουδαία αρετή, όπως και η ταπείνωση και η υπομονή κλπ. Και αυτό που έδειξε ότι υπάρχει προσωπολατρία πολλές φορές και οι άνθρωποι εμείς έχουμε μια άλλη σχέση, οι παππούλιδες κλπ. Τρέπομαι να πω, αλλά φταίμε εμείς οι γενείς. Εσείς οι λαϊκοί μπορεί να κάνετε ό,τι θέλετε, αλλά εμείς οι γενείς φταίμε, ο πρώτος εγώ. Που αφήνουμε τέτοιες καταστάσεις να δημιουργούνται μέσα στο Άγιο Σώμα της Εκκλησίας μας. Και αυτό είναι κάτι πολύ, πολύ άσχημο, συγχωρέστε. Ο κύριος Μανώλη, ο πατήρ Αντώνης. Θέλω να ευχαριστήσω τον πατέρα Αντώνιο, γιατί μας έκανε μια πολύ ωραία εισαγωγή για το Τριώδιο. Μας ανέφερε χωρία από τον Απόστολο Ιάκωβο, ο οποίος θίγει πρακτικά προβλήματα της καθημερινής ζωής. Ας πούμε για τη γλώσσα, στο το τρίτο κεφάλαιο. Επίσης, μας αναφέρατε από το Μέγα Βασίλειο, τους όρους καταπλάτωσης και κατεπιτωμήνη, τα ηθικά. Και ακόμη από την Παλαιά Διαθήκη το Δευτερονόμιο και το, γενικά το Δεκάλογο. Επίσης, μας αναφέρατε για την επιτόρως ομιλία, η οποία είναι συμπλήρωμα του νόμου του Δεκαλόγου. Ο Χριστός είπε, δεν θα καταλύσω τον νόμο ή τους προφήτες, αλλά να πληρώσω. Επίσης θέλω να πω το εξής, ότι συνήθως ερμηνεύουμε το Ευαγγέλιο όπως θέλουμε εμείς, αλλά πρέπει να το ερμηνεύουμε σε πρώτη φάση, να καταλάβουμε τι λέει ο Ευαγγελιστής ή ο Απόστολος σε αυτά που γράφει. Η παραβολή του ασώτου Ιού ελέγχθη γιατί ο Χριστός αντιμετώπιζε την εξής νοοτροπία. Πολλοί τον κατηγορούσαν γιατί είχε σχέση με αμαρτωλούς και επέμεναν να τον κατηγορούν. Και αυτός τότε είπε τις τρεις παραβολές. Την παραβολή της απολωστής της δραχμής, το απρολότος προβάτων και το ασώτου Ιού. Λέει, εσείς χαίρεστε όταν βρει μια γυναίκα τα λεφτά που έχασε. Για καλή τις φιλενάδες, τις γειτονίσες, για να τα δώσει
Είναι ευχάριστη είδηση. Ο άλλος που έχασε το πρόβατό του, το πήρε, έψαξε, το πήρε, άφησε τα 99 και πήγε να βρει το απολός. Και ο τέλος, ο Θεός, κάλεσε τον άσπρο το ιδιό. Αυτός αμάρτησε στον ουρανό και ενώπιον του πατέρα του. Και η Εκκλησία σταματάει την ανάγνωση εκεί που λέει ότι απολώσιν και ευρέθη. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μανολίτσης. Δεν θέλω να πω τίποτα. Κάτι πρακτικό. Σε μια συγκέντρωση, πολλοί μιλούσαμε εναντίον των ιερέων. Σχόλια. Εδώ μέσα υπάρχει κάποιος κληρικός, ο οποίος για να σταματήσει αυτή τη συζήτηση, κοιτάζει στον τοίχο και λέει τι ωραία εικόνα που είναι αυτή. Και με αυτόν τον τρόπο σταμάτησε αυτή η συζήτηση για τον Α ή Β κληρικό. Υπάρχει εδώ μέσα ένας Άγιος ιερέας, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο σταμάτησε το κουτσομπολιό γύρω από την ιεροκατηγορία. Μάλιστα. Κανείς άλλος να ρωτήσει κάτι? Αφού ευχαριστήσουμε τον Θεό που μας αξίωσε και πάλι απόψε να βρεθούμε στην πνευματική μας αυτή σύναξη της μελέτης Αγίας Γραφής, να ευχαριστήσουμε τον Σεβασμιότατο τον Μητροπολίτη και επιφυλημένο Χριστό αδελφό τον Άγιο Πατρόν, τον κύριο Χρυσόστομο, ο οποίος επορήγησε την άδεια και την ευλογία του έδωσε στον πατέρα Αντώνιο να βρεθεί απόψε κοντά μας με πολύ αγάπη και όλοι μαζί και οι πατέρες και οι εν Χριστώ αδελφοί μας. Σας ευχαριστούμε, πατέρα Αντώνιο, για τον κόπο της αγάπης σας που υποβληθήκατε σε τρίο ταξίδι από την Πάτρα να έρθετε και μετά από λίγο πάλι να επιστρέψετε στην Πάτρα και στα καθήκοντά σας. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχόμαστε υγεία κατάμφω, δύναμη στα καθήκοντά σας, τα εφημεριακά, τα ποιμαντικά, τα οικογενειακά. Ο Θεός να σας στηρίζει, να σας ενδυναμώνει με όλη σας την οικογένεια και να δώσει ο Θεός και πάλι σε μια άλλη πνευματική ευκαιρία εδώ, στην Λευκάδα μας, να μας ξαναέρθετε και να μας ομιλήσετε τόσο όμορφα μέσα στις καρδιές μας. Καλό υπόλοιπο Τριωδίου, καλή και Αγία Τεσσαραποστή και καλό Πάσχα να έρθουμε. Ο Θεός να είναι πάντοτε μαζί σας. Να είστε πάντα καλά. Gracias.